υπάρχει ένα ζήτημα με το δικό μας το δρόμο, ο οποίος καταπληστεί μεν αυτή τη στιγμή που έχουν γίνει μεγάλες φυσικές καταστροφές σε όλο το νομό Χανίων, αλλά ο δικός μας ο δρόμος ξεκίνησε να καταπληστεί χωρίς να έχει γίνει κανένα καιρικό φαινόμενο. Άρχισε το βουνό να πέφτει μόνο του. Από το 2002 έχουμε συγκεντρώσει εδώ οι κάτοικοι ένα κείμενο με 100 υπογραφές εκείνο τον καιρό. Το στείλαμε, το κοινοποιήσαμε στο Δήμο, στην Ομαρχία, στα κόμματα που ήταν τότε στην εξουσία, για να μας βοηθήσουν και να πάρουν κάποιο μέτρο για να μπορέσουμε να σωθούμε. 17 χρόνια μετά ερχόμαστε με ένα νέο κείμενο διαμαρτυρίας, με 552 υπογραφές αυτή τη φορά, και ζητάμε βοήθεια από όλους. Ζητάμε να μας ακούσει το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υποδομών. Δόθηκαν κάποια χρήματα αυτή τη στιγμή για το νομό Χανίων, για τις καταστροφές τις τωρινές, και ο Δήμος Χανίων δεν διεκδίκησε το παραμικρό. Εμείς εδώ κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε, κινδυνεύει η ζωή μας όλων των διερχομένων, όχι μόνο των κατοίκων. Δεν δείχνει κανείς κανένα ενδιαφέρον, δεν δείχνει κανείς να έχει έρθει και να σκύψει πάνω από το πρόβλημά μας. Αντίθετα, παίζεται ένα παιχνίδι αρμοδιοτήτων. Η περιφέρεια με το Δήμο είναι σε μία ίντριγκα, είναι μεταξύ τους, δεν μπορώ να ξέρω γιατί έχουν βάλει το δρόμο το δικό μας, λες και δεν ανήκει στην Ελλάδα, αλλά ανήκει σε μία άλλη χώρα. Και δεν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη να ζητήσει το κονδύλι που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου. Θέλουμε να υλοποιηθεί ένα έργο που θα γλιτώσει τις ζωές μας από τον κίνδυνο. Λειτουργούμε προληπτικά. Προληπτικά ζητάμε τη βοήθεια όλων πριν να θρηνήσουμε θύματα. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη, θέλω να πω, κινητοποίηση, γιατί κατοικούμε μεν 40 άτομα εδώ, αλλά ήμασταν περίπου 100 άτομα στο δρόμο. Κλείσαμε συμβολικά τον δρόμο κάτω που οδηγεί στο Καστέλι. Κάναμε τη διαμαρτυρία μας με πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Δείξαμε και ζητήσαμε και απαιτήσαμε. Γνωστοποιήσαμε τα αιτήματά μας. Λυπάμαι, αλλά κανείς αρμοδίως δεν μας απαντάει. Κανείς δεν μας λαμβάνει υπόψη του. Γι' αυτό ζητούμε βοήθεια, θα ξαναπώ άλλη μια φορά, από όλους τους αρμόδιους.